Η οργάνωση ή η ψυχοδομής. Μα πάτε έτσι κινιόμαστε. Και δεν ήμουν αυτό. Φτιάξαμε κτίρια. Το καλό είναι ότι φτιάξαμε καλούς δρόμους τότε. Βέβαια τους ακριβοπληρώσαμε. Δεν το συζητάμε. Αλλά φτιάξαμε και κτίρια. Πάρα πολλά κτίρια, εγκαταστάσεις. Γήπεδα, παραγήπεδα, το ένα, το άλλο. Τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα παντελώς. Δηλαδή ρημάζουνε. Δεν είναι μόνο η εκμετάλλευση των κτηρίων, είναι αν θέλετε και η εκμετάλλευση του κεφαλαίου που δημιουργήθηκε, τη προστιθέμενη αξία που δημιουργήθηκε από του Ολυμπιακού Αγώνε. Αλλά μην τα ρίχνουμε όλα στου Ολυμπιακού Αγώνε. Όχι, το πήγαμε σαν κομμάτι τη ευθύνη. Να μιλήσουμε ειλικρινά. Ναι. Να μιλήσουμε ειλικρινά. Το πρόβλημα τη Ελλάδο ξεκινάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σα ανέφερα παραδειγματικά τι Προκοπίε γιατί ήθελα να πω το εξή. Το 1824 πήραμε ένα δάνειο 800.000 Ελλήνες, λίρες Αγγλίας τότε, τα δάνεια της Αγγλίας, τα έχετε ακούσει, πληρώνει τα δάνεια γνωστά, της Αγγλίας, ναι. Αυτά. Και το 1825 άλλο ένα δάνειο 2 εκατομμύρια Στερλίνες. Ωραία. Αυτά τα δάνεια γίνανε αιτία για δύο εμφυλίους. Για να σας καταδείξω δηλαδή πώς κινούμαστε σαν χώρα από σειρά ετών. Από τις 800.000 Στερλίνες, σαν καθαρή δανειακή πρόσοδος, δηλαδή το τι λεφτά μας ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, πήραμε το 36%. Τα άλλα μείνανε για εξόφληση, μελλοντική εξόφληση του δανείου και όλα αυτά. Αυτό το δάνειο το πρώτο του 1824 το αποπληρώσαμε πριν κάποια χρόνια, πριν 5-6 χρόνια νομίζω. Το πρώτο δάνειο πήραμε το 1824. 800.000 Ελλήνες, από τις οποίες πήραμε μόνο το 36% ήρθε στα ταμεία μας και τότε το κάναμε δηλαδή, ένα άλλο θέμα. Τα 250.000 Ελλήνες. Το 36% πήραμε, ναι. Μπράβο. Αυτό το αποπληρώσαμε τώρα πριν λίγο καιρό. Το δεύτερο δάνειο νομίζω το χρωστάμε τα 2 εκατομμύρια Ελλήνες. Από το δεύτερο δάνειο ήρθε το 10,5% στην Ελλάδα. Να καταλάβετε πώς κινείται το σύστημα ολόκληρο. Συγγνώμη, το 10,5% ναι, 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 το 10,5. Ήρθε, δηλαδή εμείς πήραμε 2 δισεκατομμύρια, το λέω για διευκρίνηση. 2 εκατομμύρια Ελλήνες, ναι. 2 εκατομμύρια Στερλίνες. Μπράβο. Οι οποίες ήρθαν 200.000 και κάτι ψηλά. Ήρθαν το 1/10. Μπράβο. Και αυτό πώς χρησιμοποιήθηκε. Συγγνώμη. Τα υπόλοιπα τα κρατήσανε οι δανείστες. Έναντι δανείων, έναντι οφειλών. Έναντι... Μα δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Τώρα πάμε σε ιστορικά στοιχεία, αλλά ίσως δηλαδή έτσι έχουν το πάμε, είναι σαν να το πάμε όπως κάνουν και οι τοκογλύφοι. Οι τοκογλύφοι... Η διεθνή τοκογλυφία πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Μάλιστα. Χρήμα πουλάνε αυτοί. Όχι το και θέμα, εδώ, το οι θέμα... ιδιώτες τοκογλύφοι. Κατά πόσο τους κατηγορούμε εμείς... γιατί ζητάμε πόσο... να μας δώσουν 100.000 ευρώ και μας δίνουν στο χέρι τις 80.000. Κατά 70. Πόσο, αν μου πάρετε 70 καλά είναι. Κατά πόσο εμείς σαν χώρα είμαστε δυνατοί και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Να μου πείτε τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Το ίδιο έγινε και με το δάνειο του Όθων. 60 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα σε τρεις δόσεις καταβλητέα. Ναι. Ωραία. Εμείς ήρθε, η τελευταία δόση δεν ήρθε ποτέ τα 20 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα. Από αυτά ήρθε από τα 40 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, δηλαδή μας ήρθε το 15% στην Ελλάδα και αυτό δαπανήθηκε για τις ανάγκες του Βαβαρικού στρατού. Τελείωσε. Όπως έγινε και με αυτά τα πρώτα. Δηλαδή η διαχείριση του χρήματος είναι κάτι που πάσχει από αρχαιοτά των ετών στην Ελλάδα. Να καταλάβετε ότι τα πρώτα χρήματα που ήρθαν, τα 300.000 ευρώ στην Ελλάδα. Αυτά που είχαμε πει ότι ήρθε το 36%, δαπανήθηκαν για μισθοδοσίες ουσιαστικά των οπλικών δυνάμεων και διορισμούς δημοσίων υπαλλήλων εκείνη την εποχή. Και όταν λέμε οπλικές δυνάμεις, φανταστείτε ότι τότε ο στρατός των Ελλήνων, στα χρόνια της Επανάστασης, αποτελείται από 20.000 άνδρες, εκ των οποίων οι 12.000 ήσαν αξιωματικοί. Καταλαβαίνετε δηλαδή μια διασπάθηση πώς έγινε. Είναι μια. Αν θέλετε, μια. Έλλειψη ή διαχείριση η οποία μας ακολουθεί. Καλά είναι τα ιστορικά στοιχεία, το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Όχι, βάσει των ιστορικών στοιχείων καταλαβαίνουμε τι μας περιμένει. Το πρώτο δάνειο που πήραμε το 1824 το ξοφλήσαμε πριν λίγα χρόνια. Παρόλο ότι πήραμε το 36%. Στην τέταρτη ελληνική χροκοπία το 1932 ναι. Είχαμε δανειστεί 200 δις. Δραχμές. Όχι, γαλλικά φράγκα. Α. 2 δισεκατομμύρια γαλλικά φράγκα. Ωραία. Είχαμε φτάσει δηλαδή από το 1824 μέχρι το 1932. Από την πρώτη μέχρι την τέταρτη ελληνική χροκοπία. Μάλιστα. Είπαμε ότι κάναμε 4. Ναι, ναι. Πρώτο 1824, η τελευταία, η προηγούμενη το 1932, η τέταρτη. Είχαμε δανειστεί 2 δις 200 εκατομμύρια φράγκα. Συνολικά. Είχαμε αποπληρώσει 2 δισεκατομμύρια 380, δηλαδή είχαμε δώσει και 180 εκατομμύρια επιπλέον, παρά τα αυτά χρωστάγαμε 2 δις. Με τους στόχους, καταλάβατε. Δηλαδή είχαμε δανειστεί καθόλου αυτό το διάστημα πρώτης και τέταρτης χροκοπίας 2,2 δις, ωραία, είχαμε δώσει 2,38
Είχαμε πληρώσει 180 εκατομμύρια επιπλέον και χρωστάγαμε ακόμα 200. Τα αποπληρώσαμε κεφάλαια... όλα τα προηγούμενα. Όχι. Ακόμα χρωστάμε. Ακόμα τα κεφάλαια δηλαδή τα είχαμε δώσει ουσιαστικά και εμένα νητό και 2 δις πάλι. Αυτό δεν είναι τοκογλυφή, αυτό είναι καταστροφή. Είναι προβλήματα. Βέβαια, κοιτάξτε, αυτή τη δουλειά του κάνουν. Όπως κάνουν και τώρα. Αυτοί που πουλάνε χρήμα, γιατί χρήμα πουλάνε αυτοί απ' έξω. Χρήμα πουλάνε και κοιτάνε και επίπεδο κρατικό. Εντάξει, όχι απόλυτα σε επίπεδο κρατικό. Μπορεί να είναι ιδιώτες, κεφαλαιούχοι. Ή κονσόρτσιουμ. Τράπεζες και τέτοια. Μπράβο. Όλοι αυτοί που πουλάνε χρήμα, κοιτάνε πώς θα κερδίσουν περισσότερο. Άμα σε βρούνε σε ώρα δύσκολη όπως είμαστε εμείς, θα σε πατήσουν το λαιμό να πάρουν να βγάλουν περισσότερα λεφτά. Δυστυχώς έτσι είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι κατά πόσο είσαι έτοιμος και μπορείς να τα απεξέλθεις. Κατά πόσο έχεις κάνει διαφορετικές αλλαγές, κατά πόσο έχεις στήσει την οικονομία σου, κατά πόσο έχεις αναπτυχθεί, για να μην αναγκάζει να καταφεύγεις αυτόν τον επαχθέστατο δανεισμό. Και δυστυχώς εμείς δεν είμαστε με αυτόν τον τρόπο ανεπτυγμένοι. Είμαστε μια οικονομία η οποία βυθίζεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι οδυνηρό αυτό, ξέρεις. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν δεν πάρουμε δανεικά, δεν έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις και τα χρεολύσια και τους στόχους των δανείων. Εσείς αν είχετε ένα νοικοκυριό, το σπίτι σας. Και παίρνετε δάνειο για εδώ, δάνειο για εκεί, δάνειο για εκεί. Αρχίζει μετά παίρνει τα άλλο δάνειο, ανακαλύψει εκείνο το δάνειο και τα άλλο δάνειο. Κάποια στιγμή φτάνει και υπάρχει ένα κορισμό. Σε βάζουν στην blacklist, την υπηρεσία, δεν μπορεί να πάρει δάνειο και πα στην τράπεζα να πάρει το δάνειο και σου πει ο τραπεζής, ξέρεις, για να το σκεφτώ, να σου δώσω δάνειο, κάνε 2-3 τούμπες έξω στο πεζοδρόμιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τι να κάνεις, θα τις κάνεις. Δηλαδή, αν είναι μόνο για τούμπες, τις κάνεις εύκολα. Να μην κάνεις και άλλα πράγματα. Καταλάβατε, δεν είναι τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Και σε μια παλιότερη συνέντευξή μας είχαμε πει ότι οι αλλαγές μόνο δεν κάνουν τίποτα. Χωρίς ανατροπές δεν γίνεται. Ρίζοσπαστικές. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι, κοιτάξτε, εάν δεν κάνουμε τώρα που υπάρχει ο κίνδυνος, τις όρημες αλλαγές, είναι όρημες οι αλλαγές. Τώρα στους δύσκολους καιρούς, τις οποίες δεν κάναμε στην περίοδο της εφροσδίας, δεν τους κάναμε ποτέ. Να πούμε έτσι μερικές ενδεικτικές, ας το πούμε. Δεν τι εννοούμε αλλαγές. Δεν θα μπορέσω εγώ να πω. Εγώ όχι, το θεωρώ, κοιτάξτε, όχι, το θεωρώ άτομο. Όχι, το εννοώ με την εξής έννοια. Δηλαδή, να κάνουμε 5 εργοστάσια, να κάνουμε 10 ξενοδοχεία, να φτιάξουμε, να αλλάξουμε είδος αγροτικής παραγωγής. Αντί για πορτοκάλια να βάλουμε μπανάνες. Προσέξτε. Λέω. Για να κάνεις τις. Τι εννοούμε, δηλαδή, αλλαγές. Το τρένο που χάθηκε είναι το εξής. Ότι τόσα χρόνια δεν τρέξαμε τις διαφορετικές αλλαγές που έπρεπε. Τόσα χρόνια δεν ειδοποιήσαμε τον αγρότη ότι ξέρεις τα χρήματα που παίρνεις σαν επιδότηση δεν είναι για να αυξήσεις το εισόδημά σου. Είναι για να κάνεις διαφορετικές αλλαγές στην παραγωγή σου. Όταν λέμε διαφορετικές αλλαγές στην παραγωγή. Θα σας πω τελευταία τι είδα εγώ στο ίντερνετ. Μπήκα στο ίντερνετ μέσα και βλέπω τους Ισπανούς πώς έχουν φτιάξει την καλλιέργεια της ελιάς. Έχουν βάλει ελιάς χαμηλού σχήματος. Ναι. Ξέρετε, αυτές τις μικρές έχουν βελτιώσει την παραγωγή. Έχουν τσιμεντοστρώσει τις λωρίδες που περνάνε ανάμεσα στον ελαιόν, ανάμεσα στις σειρές από τις ελιές. Και έχουν ένα μηχάνημα τεράστιο, σαν αλωνιστική μηχανή. Είναι ένα πράγμα μεγάλο το οποίο έχει μια πυραμίδα. Έτσι, περνάει το μηχάνημα πάνω από την ελιά. Σα το μπαίνει η ελιά από κάτω, ρουφάει τις ελιές, τις παίρνει και αυθημερώνει τις ελιές ελαιοτριβείο. Και δεν βγάζει 50 σακιά την ημέρα, όχι, βγάζει βέβαια. 1000 σακιά. Μιλάμε για παραγωγή. Βέβαια. Οπότε αυτομάτως το κόστος συλλογής και καλλιέργειας αντί για 2 ευρώ. Άκουσα τελευταία να σας πω. Πάει στο μισό ευρώ. Έχουν δίκιο και οι αγρότες που διαμαρτύρονται. Το λάθος που έχει γίνει εδώ και σειρά ετών είναι ότι δεν υπήρξαν οι διαφορετικές αλλαγές που έπρεπε. Δηλαδή, αφενός μείνουν στο πρώτο κομμάτι της παραγωγής, στο δεύτερο κομμάτι ότι δεν αναζητήθηκαν οι τρόποι να βγάλουμε το προϊόν μας προς τα έξω. Δεν είναι η επιδότηση αυτός ο σκοπός. Η επιδότηση είναι μέσο για να βελτιώσεις το προϊόν σου. Είναι μέσο για να κάνεις καλύτερη την παραγωγή σου. Είναι μέσο για να πας να βρεις αγορές να πουλήσεις. Δεν θα σου πουλήσει κανείς το προϊόν. Δεν θα σου πουλήσει κανείς το λάδι και το πορτοκάλι. Μόνος θα το πουλήσεις. Αυτοί οι κουτόφραγκοι που λέμε, που δεν είναι κουτόφραγκοι άνθρωποι. Καθόλου. Εντάξει, σου δίναν κάποια χρήματα για να μπορέσεις να κάνεις αυτές τις ενέργειες. Δεν ήταν για να τα παίρνεις και να κάνεις τις βόλτες σου. Δεν φταίει και ο άνθρωπος, δεν του κατατόπισε κανένας. Ξέρεις κάτι. Δεν θα είναι ίσα ή αυτό, δεν θα είναι για πάντα. Θα υπάρξουν προβλήματα. Και το δεν το κατατόπισε κανείς, εννοούμε οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που έχει τους γεωπόνους, που έχει τους μηχανικούς, που έχει τους οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες στην Ελλάδα δεν κινήθηκαν ποτέ με κανένα σχεδιασμό, εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή υπήρχε ένα σχέδιο περίπου, αλλά έπρεπε να καταστρωθεί ένα σχέδιο τι παράγει, ποιος παράγει, πού το παράγει και πώς το διαθέτει. Και από εκεί πέρα να στηρίξει για και το κράτος. Και να έχει γίνει και μια σχετική μελέτη. Το κράτος. Μια έρευνα. Ναι, βέβαια, το κράτος. Να το ταιριάξουμε αυτό με την ζήτηση που υπάρχει. Μπράβο, το κράτος πρέπει να είναι αρρωγός. Πρέπει να βοηθάει. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Άρα θα πρέπει να σου δίνει τα εχέγγυα και τις δυνατότητες να κινηθείς επιχειρηματικά, να μπορέσεις να προσφέρεις, να αναπτυχθείς. Έτσι είναι η πραγματικότητα.
Δηλαδή δεν μπορούμε να καθόμαστε όλοι και να λέμε το κράτος θα μου δώσει την επιδότηση ή το κράτος θα μου κάνει εκείνο ή το κράτος θα με διορίσει ή το κράτος. Μα το κράτος ποιο είναι το κράτος? Το κράτος αποδείχθηκε στην Ελλάδα ότι χρεοκόπησε. Το κράτος έχει χρεοκόπηση.